του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου, όπου τα παιδιά διακρίθηκαν σε ένα διαγωνισμό με θέμα «Η πρώτη γενιά χωρίς καπνό, χωρίς άτμισμα», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα μέσα από μια έρευνα που πραγματοποίησαν κατά του καπνίσματος. Και είναι πολύ σημαντικό η νέα γενιά, αυτά τα παιδιά, να στέλνουν τέτοια μηνύματα, ειδικά σε αυτή την συγκυρία. Εγώ να υπενθυμίσω και να πω ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι συνάνθρωποι μας που άρχισαν ή ξαναξεκίνησαν το κάπνισμα αυξήθηκαν. Πάμε στην κυρία Γεωργία Φουντά, είναι φιλόλογος, εκπαιδευτικός, καθηγήτρια στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κυρία Φουντά. Καλησπέρα και από μένα. Και στην Ζωή Χαλκίτ, είναι μαθήτρια, είναι μαθήτρια δεύτερης τάξης στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Ζωή, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και για τη διάκριση και για τα μηνύματα. Να ξεκινήσω ωστόσο με την κυρία Φουντά. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία να κινητοποιηθεί μια εκπαιδευτική κοινότητα με φόντο ένα ζήτημα που μας αφορά όλους? Λοιπόν, η πρώτη μας σκέψη στο σχολείο μας φέτος ήταν να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που στόχευε στην εξοικείωση των παιδιών με την ερευνητική εργασία. Και ως θέμα της ερευνητικής εργασίας επιλέξαμε τη διερεύνηση της σχέσης του εφήβου με το κάπνισμα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά οργάνωσαν μια πολύ μεγάλη έρευνα και στο χώρο της βιβλιοθήκης και στο χώρο του διαδικτύου και έκαναν και δική τους προσωπική έρευνα στο πεδίο με ερωτηματολόγια που απίφθηναν σε συνομήλικα παιδιά και με συνεντεύξεις που πήραν από ενήλικους γονείς. Και έτσι λοιπόν όταν μια πολύ μεγάλη ομάδα μαθητών γνώρισε, ενημερώθηκε και προβληματίστηκε για το θέμα αυτό, ήταν πολύ εύκολο μετά το πέρασμα στο να περάσουμε στη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, επειδή ακριβώς ήμασταν έτοιμοι, όριμοι, να δώσουμε αποτελέσματα με ένα μήνυμα, κάτι το οποίο έκανε η Χριστίνα Ιβελιγραντή, ένα σλόγαν δηλαδή, τη διατύπωση ενός σύντομου μηνύματος με αντικαπνιστικό περιεχόμενο, και ένα σύντομο διήγημα της μορφής flash fiction, ουσιαστικά στα ελληνικά θα το μεταφέραμε ως διήγημα αστραπή, με θέμα και πάλι αντικαπνιστικά μηνύματα. Όντως έχουμε απέναντί μας μία γενιά χωρίς καπνό? Η μόδα του καπνίσματος για τους εφήβους, το βασικό συμπέρασμα ποιο είναι? Οι έφηβοι σίγουρα καπνίζουν, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ περισσότερο ενημερωμένοι από τις προηγούμενες γενιές. Γι' αυτό και εμείς εστιάσαμε σε τομείς όπως να απομυθοποιήσουμε όλους εκείνους τους λόγους που κάνουν έναν έφηβο να θέλει να καπνίσει, να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να μπορούν να πουν όχι στην πίεση μιας παρέας, να μπορέσουν να αποδομήσουν μηνύματα που παίρνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν είναι βοηθητικά και δεν αναφέρομαι σε εκπομπές σαν αυτή τη σημερινή, αλλά σε άλλα μηνύματα που παίρνουν από το χώρο της τέχνης, από το χώρο της σόβης, διάσημα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται να καπνίζουν και που λειτουργούν ως πρότυπο για τα παιδιά. Μάλιστα, να περάσουμε και λίγο και στη Ζωή. Και να επανέλθουμε σε εσάς, κυρία Φουντά, αμέσως μετά. Ζωή, πόσο εύκολο είναι, αν μπορούμε να δούμε και τη Ζωή, πόσο εύκολο είναι για έναν έφηβο να πει όχι στο κάπνισμα σε μια ευαίσθητη ηλικία που λειτουργεί ίσως και λίγο παρορμητικά, επηρεάζεται και από τα social media, από την τεχνολογία? Πιστεύω πως είναι αρκετά δύσκολο, διότι πολλοί έφηβοι επηρεάζονται είτε από παρέες. Τα social media σίγουρα παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή ενός εφήβου. Εγώ ως έφηβη προσωπικά πιστεύω ότι τα social media έχουν αρκετά μια σοβαρή επιρροή πάνω μου. Και όσον αφορά το κάπνισμα, πολλοί ίσως βρίσκουν αυτή την αρνητική συνήθεια μια ανακούφιση κιόλας από όλο το στρες εφηβικής ζωής. Και είναι πραγματικά λιγάκι θλιβερό το γεγονός ότι είμαστε τόσο επηρεαζόμαστε τόσο εύκολα από κάτι τέτοιο που μας προκαλεί τόσο πολύ κακό στο σώμα μας και στην υγεία μας. Και στην υγεία μας. Στο επίκεντρο της έρευνάς σας τι βρέθηκε, από πού ξεκινήσατε? Λοιπόν, εγώ προσωπικά αποφάσισα να ξεκινήσω από το περίγυρο. Το ερώτημα το απευθύνεται στη Ζωή, γιατί δεν έχω εγώ. Στη ζωή και επιστρέφω σε εσάς. Ωραία. Ναι, εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με τον περίγυρο, διότι είναι αυτό που πιστεύω έχει μεγαλύτερη επιρροή σαν έναν άνθρωπο, το περιβάλλον του. Οπότε αποφάσισα στο διήγημά μου να μιλήσω για ένα παιδί το οποίο επηρεάστηκε από την παρέα του και κατέδωσε και μετά ενέδωσε στη σύνθεια του καπνίσματος, παρά τις αρχικές του σκέψεις που τον παρέτριναν να μην το κάνει. Οπότε ναι, εγώ η ίδια πιστεύω ότι περιβάλλομαι από καπνιστές. Η ίδια περιβάλλομαι από καπνιστές, που γενικά είναι ένα παράδειγμα για μένα
Όχι, σωστό. Μάλιστα. Κυρία Φουντά, να επιστρέψω σε εσάς. Μέσα από αυτή τη συναναστροφή σας, βέβαια, με επίκεντρο ένα θέμα που αφορά το κάπνισμα και αυτή τη βλαβερή συνήθεια, το βασικό συμπέρασμα συναναστραφεί με τα παιδιά, βέβαια, με τους μαθητές. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προέκυψε, ποιο είναι για σας? Γίναμε σοφότεροι πάνω σε ποιο πεδίο, σε ποιο χωρίο, βέβαια, το οποίο ίσως να μην γνωρίζαμε. Θα σας πω το ερώτημα το οποίο δέχτηκα. Η αλήθεια είναι ότι τη Ζωήτσα προηγουμένως δεν την άκουσα, δεν είχα ήχο. Το ερώτημα το οποίο δέχτηκα κατά κόρον από την πλειοψηφία των μαθητών ήταν αν καπνίζω εγώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Επομένως, έχει βαρύνουσα σημασία ο χώρος στον οποίο κινούνται τα παιδιά. Γι' αυτό και στο πρόγραμμά μας προσπάθησα να εμπλέξω και την οικογένεια, ώστε αυτό το πολυπαραγωγικό φαινόμενο του καπνίσματος να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε συνολικά και συνδυαστικά, και εμείς από το σχολείο και η οικογένεια. Και πολύ χαίρομαι που σε αυτό ουσιαστικά συμπεριλαμβάνεστε και εσείς και μπαίνουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον υποχρέωσή ίδιο στόχο μας. Είναι υποχρέωσή μας, είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, με πρωταγωνιστές βέβαια δραστήριους μαθητές και δραστήριους εκπαιδευτικούς όπως εσείς, κυρία Φουντά. Αναφορικά τώρα με την διάκριση και τον διαγωνισμό, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, λοιπόν, υπήρχαν τρεις υποκατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είχε ως στόχο τη διατύπωση ενός σύντομου μηνύματος, ενός σλόγγαν με αντικαπνιστικό περιεχόμενο. Είχα στο σχολείο γύρω στις 80 συμμετοχές, 80 παιδιά δηλαδή μου έστειλαν την προσπάθειά τους. Στη συνέχεια, για να επιλέξουμε και για να καταλήξουμε στο σύνθημα της Χριστίνας, έπρεπε να αναδείξουμε αυτό το κειμενικό είδος του μηνύματος του σύντομου, γιατί δεν δουλεύεται πολύ στα σχολεία, δηλαδή δεν αποτελεί άσκηση στα σχολικά έδρανα το σλόγγαν. Έπρεπε λοιπόν να δείξουμε ποιες είναι οι αρετές του, πώς πρέπει να είναι σύντομο, πώς πρέπει να αποτυπώνεται στη σκέψη αυτού που το ακούει. Και επομένως γνωρίσαμε και κάτι που άπτεται της δικής μου ειδικότητας, της φιλολογίας. Και στη συνέχεια, η δεύτερη κατηγορία στην οποία λάβαμε μέρος ήταν η συγγραφή ενός διηγήματος, αλλά πολύ σύντομου. Είχε ένα όριο λέξεων της 500, το να μπορέσει ακόμα και ένας έμπειρος λογοτέχνης να συμπτύξει την ιστορία του, που να έχει αρχή, μέση και τέλος, σε τόσο μικρό αριθμό λέξεων και να είναι ολοκληρωμένη και να είναι μια αφήγηση με ροή και να περάσει και τα μηνύματά του, είναι πρόκληση. Αυτό η Ζωήτσα μας το κατάφερε. Μάλιστα. Ζωή, να περάσω σε σένα. Πόσο όμορφο είναι ένας μαθητής το 2022 ελληνικού σχολείου να ξεπερνά τα στενά όρια μιας σχολικής αίθουσας, να το ψάχνει περισσότερο και να ασχολείται με θέματα εκτός σχολικής ατζέντας, εκτός προγράμματος σε δημόσιο σχολείο. Και πόσο απαραίτητο είναι. Πραγματικά πιστεύω ότι περισσότεροι μαθητές θα πρέπει να ασχολούνται γενικά με τέτοιου είδους θέματα εφόσον αφορούν κοινωνικά ζητήματα και ίσως οι ίδιοι να προσπαθούμε όλο και περισσότερο να μαθαίνουμε περισσότερο για την κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε εφόσον είμαστε και οι ίδιοι μέρος αυτής. Εγώ προσωπικά ενδιαφέρθηκα και έδωσα το παράδειγμα, οπότε ελπίζω και άλλοι μελλοντικά να ασχοληθούν. Το μήνυμά σου στους τηλεθεατές και σε παιδιά, σε ανθρώπους, σε μια γενιά που την βρίσκουμε απέναντί μας, σε μια δραστήρια γενιά που έχει έρθει αντιμέτωπη με δύσκολες συγκυρίες. Ποιο είναι το μήνυμά σου αναφορικά με το κάπνισμα, με αυτή τη βλαβερή συνήθεια? Λοιπόν, εγώ το μήνυμά μου αναφορικά με το κάπνισμα θέλω να περάσω ότι κανένας δεν πρέπει να επηρεάζει τη γνώμη του από τους γύρω του και προφανώς και το κάπνισμα είναι βλαβερή συνήθεια και θάνατος. Και όποιος έχει την ευκαιρία να κόψει το κάπνισμα, να το κάνει. Μάλιστα, κυρία Φουντά, να περιμένουμε ανάλογες πρωτοβουλίες και το επόμενο διάστημα. Ναι, ναι, να είστε σίγουροι, γιατί νομίζω πως αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται άπαξ, ότι μέσα από την επανάληψη θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Επομένως, θα επανέλθουμε του χρόνου, σίγουρα καλύτεροι, αφού έχουμε την εμπειρία της φετινής χρονιάς, με αντίστοιχες δράσεις και να πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Και στους μαθητές. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.